Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σε εσάς και στο κρατές. Κύριε Δαλαμπούρα, η Θεσσαλονίκη για μία ακόμα ημέρα μετράει τις πληγές της. Μετά τα χθεσινά έκτροπα, σοβαρά επεισόδια που στιγμάτισαν για μία ακόμη χρονιά τις επετειακές εκδηλώσεις για την ημέρα του Πολυτεχνείου. Πότε θα σταματήσει επιτέλους αυτή η κατάσταση? Τι να σας πω, νομίζω ότι το ερώτημά σας είναι ρητορικό και κατά τη γνώμη τη δική μου που εγώ συμμετείχα στην πορεία με το, με το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, από τη δική μας η πλευρά είχε μια εμείς αυτό που ζήσαμε δηλαδή ήταν μια απόλυτα ειρηνική και δημοκρατική πορεία. Και στο τέλος έγιναν όλα αυτά τα έκτροπα τα οποία αναφερθήκατε κι εσείς πριν. Νομίζω ότι όλα αυτά ατιμάζουν τον αγώνα που έκαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στις 17 Νοέμβρη του 1973, ατιμάζουν τη μνήμη του Πολυτεχνείου και όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκαν. Και νομίζω ότι υπάρχει υστεροβουλία και λόγος για τον οποίο γίνονται κάθε φορά τα επεισόδια πίσω από τόσο εμβληματικές και σημαντικές πορείες δημοκρατικές. Προφανώς. Για να μην πηγαίνει ο κόσμος, για να φοβάται να πάει ο κόσμος, για να ετοιμάζονται τα γεγονότα, έτσι την ιστορική μνήμη να μην μένει το τι μας αφήνει το Πολυτεχνείο και να μένει μόνο το γεγονός ότι με αφορμή μια πορεία δημοκρατική γίνονται όλα αυτά τα έκτροπα, είναι βαθιά προσβλητικό για τη μνήμη όλων αυτών που αγωνίστηκαν εκείνο το τριήμερο στο Πολυτεχνείο. Μα είναι, έχετε δίκιο κυρία Δαλαμπούρα, γιατί αυτά λέμε από το πρωί. Μετά ένα σημείο αρχίζεις πλέον να αμφιβάλλεις για το αν πραγματικά υπάρχει η θέληση από την εκάστοτε κυβέρνηση να συγκρουστεί πραγματικά και να μαζέψει αυτούς τους 150, δεν είναι παραπάνω, αυτοί οι οποίοι είναι μπαχαλάκηδες και προκαλούν τα ζητήματα αυτά. Μήπως λοιπόν και στην κυβέρνηση αυτή υπάρχει έλλειψη πραγματικής βούλησης, βούλησης. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος επειδή αυτή τη στιγμή είναι βαθιά οργισμένος και αγανακτισμένος, ψάχνει δημοκρατικά γεγονότα για να μπορεί να εκτονώσει την οργή του και να δείξει τη διαμαρτυρία του. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται για όλους τους πολίτες με ειρηνικό τρόπο. Ο κόσμος που θέλει να δείξει τη διαμαρτυρία του, να φοβάται να πάει σε μια πορεία, ακριβώς επειδή στο τέλος μπορεί να φοβηθεί ότι θα υπάρχει πρόβλημα και θα τραυματιστεί σε έκτροπα, δείχνει ότι προφανώς οι κυβερνήσεις που θέλουν τον κόσμο στο σπίτι και στους δρόμους, αν είχαν την πολιτική βούληση, όλες αυτές τις παραξίες που αριθμούν λίγες δεκάδες θα τους μάζευαν κατευθείαν και θα άφηναν τον κόσμο να εκφραστεί μέσα από ειρηνικά, μέσα από πορείες και διαδηλώσεις. Και πραγματικά. Απολύτως μαζί. Και αν υπήρχε πολιτική βούληση, έτσι, όλα αυτά δεν θα συνέβαινε. Προφανώς. Αλλά ίσως η πολιτική βούληση είναι όλες αυτές οι παραξίες να παραμένουν στον αφρό, έτσι ώστε ο κόσμος να φοβάται να πηγαίνει στην πορεία. Ένα αυτό και ένα ίσως για να αλλαχθεί και η ατζέντα, κυρία Δαλαμπούρα. Καθώς διαβάζω σήμερα τα στοιχεία της Ελστάτ για τις τιμές, θα σας πάω στο θέμα της ακρίβειας. Οι τιμές τον Οκτώβριο, ακούς και εσύ Άρη μου, αυξήθηκαν σε γαλακτοκομικά και αυγά κατά 24,2%, σε ψωμί και δημητριακά 19%, στα κρεατικά κατά 17,3%. Και ρωτώ, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πώς μπορεί να επιβιώσει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό? Και ποιες είναι μια... και πώς μπορούμε, τι απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε? Σε μερικούς μήνες έτσι αλλιώς θα έχουμε εκλογές. Και εδώ το κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα, πόσο μάλλον δε κάθε κόμμα εξουσίας όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, θα κληθεί να αναλάβει τις ευθύνες του. Με πιστικές απαντήσεις και εφαρμόσιμες. Εμείς λέμε μήνες τώρα για αυτές τις αυξήσεις, τις τρομακτικές τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, και πιστεύουμε βαθιά και ακλόνητα ότι αν δεν μειωθεί ο ΦΠΑ από 13 σε 4 με 6%, δεν πρόκειται τίποτα να αλλάξει. Ψηφίσαμε το καλάθι του νοικοκυριού του κ. Γεωργιάδη, αλλά δυστυχώς είδαμε ότι αυτό είναι μόνο ένα επικοινωνιακό τρίκ και ότι στην πραγματικότητα αυτό δεν οδηγεί τις τιμές προς τα κάτω. Αντίθετα, βλέπουμε όλο αυτό το ράλι να τιμήσει συνεχώς. Το τέλος ξέρουμε πολύ καλά, όπως λέει ένα πολύ γνωστό αμερικάνικο ρητό, ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν με βάση την οικονομία. Δεν έλεγαν οι Αμερικάνοι, είναι η οικονομία η λύση. Τώρα έχουμε φτάσει, παραφράζοντας το ρητό, να λέμε ότι είναι το σούπερ μάρκετ η λύση. Ότι δηλαδή με βάση, ακριβώς όπως είπατε πριν, τις τιμές και τις ανατιμήσεις, θα ψηφίσουν οι πολίτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή
έχουν αυτή τη στιγμή, βλέπουν όλες αυτές τις ανατιμήσεις και από την άλλη περιμένουν με αγωνία τους λογαριασμούς για το αέριο και για το πετρέλαιο, γιατί φυσικά ο καιρός κρυώνει και έχουν αρχίσει να ανάβουν τα καλοριφέρ. Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Αρχίζει πλέον το κρύο. Δεν το συζητώ καλά. Στα μεγάλα αστικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Τώρα, κυρία Λαλαμπούρα, να σας πάω στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είχε σηκώσει πολύ ψηλά ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε πέσει άλλωστε και θύμα παρακολούθησης. Να μιλήσουμε στο θέμα λοιπόν των υποκλοπών. Κατέθεσε η κυβέρνηση ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ήθελα να σας ρωτήσω αν σας βρίσκει σύμφωνος. Έχει κάποιες τροποποιήσεις, αλλαγές. Πώς το διαβάζετε εσείς αυτό το νομοσχέδιο? Για τη νέα, αν θέλετε, ΕΥΠ και για το νέο πλαίσιο που θα διέπει τις παρακολουθήσεις. Υποκριτικό, ελλιπές και ομολογία ενοχής. Έτσι το διαβάζουμε εμείς. Αυτό το νομοσχέδιο. Τι λέει αυτό το νομοσχέδιο? Στην πραγματικότητα λέει ότι αυτός ο οποίος παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας θα ενημερώνεται για την παρακολούθησή του 3 χρόνια μετά τη λήξη της και αφού και 2,5 χρόνια μετά την καταστροφή του φακέλου της παρακολούθησής του. Δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η παρακολούθησή του σταμάτησε το Δεκέμβριο του 2021, θα μάθει, αν δεν είχε μάθει ήδη από την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, θα μάθαινε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει αναδρομική. Άρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεκριμένα δεν θα μάθαινε ποτέ ότι το Δεκέμβριο του 2024 παρακολουθήθηκε για λόγους εθνικής ασφαλείας και μέχρι εκεί. Το λόγο της παρακολούθησής του δεν τον μάθαμε ποτέ. Ναι. Επίσης μας έλεγαν τόσο καιρό ότι κάτι φοβάται ο Ανδρουλάκης και δεν πάει να ενημερωθεί, όπως τότε θυμάστε πολύ χαρακτηριστικά έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης, τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε άλλο να σου πω κτλ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα πάει μόνο νόμιμα να ενημερωθεί για το λόγο της παρακολούθησης. Τότε, συγγνώμη κυρία Βαδαλαμπούρα, τότε γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, για την ακρίβεια όχι ο ίδιος, αλλά η κοινοβουλευτική σας ομάδα το Μάρτιο του 2021, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίσατε την τροπολογία που έλεγε ότι δεν μπορούμε να μάθουμε γιατί παρακολουθούμεθα? Η αλήθεια το Μάρτιο του 2021 έγινε αυτό, γιατί το ψηφίσατε? Η αλήθεια είναι ότι και εμείς απορούμε γιατί το ψηφίσαμε τότε. Ψάχνουμε να δούμε ότι δηλαδή ήταν ένα λάθος της κοινοβουλευτικής ομάδας τώρα, για το οποίο θέλουμε να αλλάξει και γι' αυτό έχουμε καταθέσει και αντίστοιχη τροπολογία για να αλλάξει. Γενναία δήλωση. Είναι γενναία αυτή η δήλωση για Ζαλαμπούρα. Σας τιμάει, διότι πραγματικά έχει προκληθεί αυτή η απορία σε πολλούς. Μα ο κ. Ανδρουλάκης θέτει θέμα αντισυνταγματικότητας και καλά κάνει τώρα. Αλλά τότε, δηλαδή μιλούμε για 1,5 χρόνο πριν, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μπράβο στο Πασόκ που αναλαμβάνει και λέει ότι είναι δικό μου το λάθος. Σωστό. Ναι, ήταν λάθος της κοινοβουλευτικής ομάδας τότε, γιατί ήταν πολύ πονηρός ο τρόπος με τον οποίο κατατέθηκε σε ένα άλλο νομοσχέδιο, με πολύ πονηρό τρόπο. Και μάλιστα ήταν, νομίζω ότι μόνο είχε, νομίζω όλες και όλες 4 ώρες πριν ψηφιστεί κατατέθηκε αυτή η τροπολογία. Ήταν από αυτές που περνάνε άρη μου, ξέρεις. Από πίσω. 4 ώρες πριν, δηλαδή δεν διαβάζεις καν. Είναι λογικό. Τώρα βέβαια. Από πίσω. Που, έτσι γίνονται οι μεγάλες. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το Σεπτέμβριο έχουμε καταθέσει ήδη τροπολογία και ώστε αυτή η κατάπτυστη τροπολογία του Μαρτίου 2021 να αλλάξει. Από εκεί και μετά, μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι μια χαρά όλο το προηγούμενο διάστημα, άμα κάποιος πρέπει να παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας, φτάνουν 4 υπογραφές ανθρώπων, 3-4 επιχειρησιακών και της εισαγγελίας πρωτοδικών, η οποία είναι υπεύθυνη για την ΕΕ. Τώρα, με την πρόταση νόμου, ο πρόεδρος της Βουλής πρέπει να εγκρίνει για λόγους εθνικής ασφαλείας την παρακολούθηση εθνικού προσώπου. Άρα, αλλάζει άρδιν ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούνται τα πολιτικά πρόσωπα και αυτό είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Η κυρία Βλάχο ήταν, κατά τη γνώμη μας, πολύ προβληματική η δήλωση που είχε κάνει ότι εμένα αν μου ζητηθεί να παρακολουθήσω και την πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτό θα το κάνω. Όταν παρακολουθείς πολιτικά πρόσωπα, επειδή θα πρέπει να υπάρχει και μια διάκριση των εξουσιών, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τρόπο δημοκρατικό, όπου δεν θα θίγονται τα δικαιώματα του οποιοδήποτε πολίτη. Οπότε θεωρούμε ότι η προσθήκη που γίνεται με την έγκριση του Προέδρου της Βουλής μας βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι όλο αυτό το νομοσχέδιο, για άλλη μια φορά, είναι
ένα μνημείο υποκρισίας και ομολογία ενοχής για όλο το προηγούμενο διάστημα που μας έλεγε η κυβέρνηση ότι όλα ως προς τις επισυνδέσεις και τα λοιπά τα έκανε σωστά. Και τέλος, να πούμε και κάτι ακόμα. Μέσα στο νομοσχέδιο αυτό λέει ότι είναι παράνομη, γίνεται παράνομη η χρήση παράνομου λογισμικού. Μα αυτό δεν είναι κάτι περιττό. Πώς το βρίσκετε εσείς? Ένα παράνομο λογισμικό όπως είναι το Predator ή όπως ήταν πιο παλιά το Pegasus, έτσι κι αλλιώς δεν είναι παράνομο. Πρέπει να γραφτεί σε νομοσχέδιο ότι είναι παράνομο να το χρησιμοποιείς κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι παράνομο. Συμφωνώ. Εγώ έχω κι άλλη απορία. Παραμένει κατ' ουσία πλημέλημα, αν διάβασα καλά, η κατοχή παράνομου λογισμικού. Εγώ περίμενα μετά από όλα αυτά να γίνει κακούργημα. Αυτό είναι μια άλλη πάλι. Τέλος πάντων, έχει πολλά περίεργα αυτό το σχέδιο νόμου. Βεβαίως, ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές τροποποίησης, κυρία Δαλαμπούρα. Λέω τώρα, αλλά υπάρχουν πολλά όντως τυφλά σημεία σε αυτό το νόμο νομοσχέδιο. Προς το παρόν, για μας είναι ένα ρεσιτάλ υποκρισίας και ενοχής της κυβέρνησης αυτό το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Κυρία Δαλαμπούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.